που. Ωραίες συναντήσεις, ωραίο. Τι εισαγωγή να κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις ιδιαίτερη εισαγωγή. Ωραία, οπότε να πούμε καλύτερα αυτό που είπα και στην αρχή, ότι από το 1992, που το γνωρίσαμε μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα, ανυπομονούσαμε να έρθει η στιγμή που θα ακούσουμε τα αθλητικά με κάποιο άλλο τρόπο. Με μια πιο λογοτεχνική απόδοση, έτσι, με μια περιγραφή ιδιαίτερη, χωρίς τα κλισέ της δημοσιογραφίας. Άκουγες και ήξερες ότι κάθε φορά θα ξεκινήσει διαφορετικά και θα καταλήξει σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου και λες. Πώς έγινε αυτό, τι γίνεται. Θα ξεκινούσε, δεν ξέρω κι εγώ από πού. Μυθιστορηματικά τα ρεπορτάζ σου, Μένιο Σακελαρόπουλε. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Βρείτε μου κανένα σπίτι στα Χανιά να μείνω. Τελειώνουμε αυτό το παραμύθι. 15 χρόνια πριν. Εμά δεν μας το είχες κάνει το έτοιμά σου γνωστό. Να, εμείς τώρα το μαθαίνουμε. Ωραία. Πόσα χρόνια ανεβοκατεβαίνεις. Πρωτόρθα τουριστικά το 96. Και αυτό ήταν. Με ένα παιδί 7 μηνών στην αγκαλιά. Πατέρας καινούριος, φοβισμένος. Τι να κάνω με ένα μωρό τόσο. Μόνο μου πέσει. Μόνο σου με το μωρό. Κοίτα, πατέρας φοβισμένος που έχει έρθει για διακοπές στα Χανιά, δεν τον λες και φοβισμένο πολύ. Όχι, τι θα κάνω με ένα μωρό 7 μηνών. Και μου πέσει τόσο. Και μου είπανε ότι ξέρεις, στα Χανιά θα πας, εκεί θα μείνεις, θα είναι ένας παράδεισος για σένα και το μωρό και τη μαμά κλπ. Λοιπόν, 1996 πάμε, καλοκαίρι του 96. Δεν ξανάφυγα ποτέ. Έχουμε 2017. Το βγάζουμε το 17, πάμε στο 16. Δηλαδή, 20 χρόνια μου κάνανε μεγάλη ζημιά. Έχασα την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βλέπω την υπόλοιπη Ελλάδα. Η καταγωγή σου από πού είναι. Είμαι Πειραιώτης. Βέρος που λέμε. Γέννημα Θρέμα. Άρα και Ολυμπιακός. Όχι. Γιατί αυτό, πώς είναι δυνατόν να είσαι Πειραιώτης και να μην είσαι βαμμένος. Γιατί κόκκινος. Δηλαδή είναι δυνατόν να είσαι Χανιώτης και να είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Γιατί εμείς ζούμε στο κόκκινο, βράζει το αίμα μας. Να το προσέξετε το κόκκινο, παιδιά. Μια φορά γεματάει κιόλας. Γιατί όχι, τι ομάδα είσαι. Πράσινος. Παναθηναϊκός ήμουν. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θράσος. Ήσουνα. Άλλαξε. Παιδιόθεν εννοώ. Παιδιόθεν. Δεν άλλαξα ποτέ. Κοίταξε, για τις κυρίες λέω περισσότερο που δεν ξέρουν λεπτομέρειες. Αλλά αλλάζεις γυναίκα. Εύκολα. Ναι. Εύκολα υπό την έννοια ότι προχωράς παρακάτω, ρε παιδί μου. Άμα χωρίσεις, πας παρακάτω. Και για τις γυναίκες ισχύει βεβαίως. Καλά, αλλάζεις... εδώ αλλάζετε γυναίκες χωρίς να χωρίσετε, δεν έχει να κάνει. Okay. Δεν και αυτό. Αλλάζεις χώρα γιατί πάει να δουλέψεις στη Γερμανία κλπ. Αλλάζεις πόλη, φεύγεις από τα Χανιά και πας να μείνεις στην Αθήνα διότι είναι η δουλειά. Αλλάζεις κόμμα, ήσουν στο Πασόκ, πας στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ, θα πας κάπου αλλού. Okay. Λοιπόν, αλλάζεις πολλά πράγματα. Ομάδα ποτέ. Ποτέ. Είναι να το ξέρουν οι κυρίες αυτό. Άρα γιατί χρησιμοποιήσεις τον αόριστο. Ποιο, ότι ήμουν. Ναι. Παιδιόθεν είπα. Ήμουν παιδιόρθεν. Από μικρό λοιπόν. Εντάξει, το δέχομαι. Ναι, ήμουν παιδιόρθεν. Και αυτό έγινε διότι δεν μπορούσα αυτή την ιστορία στο σχολείο. Πειραιώτης Βέρος. Ήταν στην τάξη 28 Ολυμπιακοί. Ναι, μα είναι λογικό, και, συγγνώμη. Okay. Και κάποια στιγμή λέγανε αυτό είναι πέναλτι. Παιδιά, δεν είναι. Έτσι, όχι είναι. Έτσι πολιτισμένα. Ναι. παιδιά, δεν είναι, δεν του κάνει τίποτα. όχι είναι. Και λέω, από εδώ δεν τους έχει μείνει και τα βλέπουν όλα πέναλτι. Δεν ξέρω παιδί μου, δεν ανακατεύομαι. Λέω όμως ότι δεν θέλω να είναι οι απόψεις τόσο κάθετες. θέλω να το βλέπουμε. Έχουν γίνει μάστιγα οι Ολυμπιακοί, αλήθεια είναι αυτή. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Όλοι καλοί είναι. όλοι καλοί μπορούν. Όλοι γλυκούλοι μου. λοιπόν, εδώ είσαι βέβαια για λογοτεχνικούς λόγους. Για τον 13ο λόγο. Ναι. Τι γίνεται με αυτό τον αριθμό το 13, θα μας κάνεις πάλι να γίνουμε προληπτικοί με αυτό το 13. Σε κυνηγάει στη ζωή σου ο αριθμός αυτός. Τον θεωρείς τυχερό, τον θεωρείς καρμικό. Τον θεωρώ πάρα πολύ τυχερό. Δηλαδή, ας πούμε, έχουν συμβεί γεγονότα η ημερομηνία 13, έχουν συμβεί γεγονότα το 2013 και το 1993. Έχουν συμβεί γεγονότα με το αυτοκίνητο που είχε ταμπέλα τελείωσε 13. Παρατηρείς τέτοια πράγματα. Ναι. Και τη μία και μοναδική φορά στη ζωή μου. Πριν από πολλά χρόνια, το 1995, που πήγα σε καζίνο τη μία και μοναδική φορά στην Ουκρανία, πήγαμε το βράδυ, βγήκαμε στο Κίεβο. Κάποια στιγμή, εντελώς τυχαία, βάζω το 13. Και κάνει έτσι και σταματάει στο 13. Τη μία και μοναδική φορά που έβαλα 10 ευρώ, ας πούμε. Λοιπόν, δεν υπήρχε τότε, αλλά μια τέτοια αντιστοιχεία. Ναι. Και το 13 έχει. Και λες εδώ κάτι γίνεται. Εδώ όμως δεν έχει να κάνει με συμπτώσεις και με πράγματα. Είναι το 13ο βιβλίο με 13 κεφάλαια. Και ήθελα να τιμήσω όλη την προϊστορία, όλα τα πίσω, ας πούμε. Τα πίσω δεν τα μουτζώνουμε, δεν τα διώχνουμε, δεν παίρνουμε το βλέμμα μας. Τα κρατάμε γλυκά.
παίρνουμε τα καλά τους και τα θυμόμαστε, τα κακά τα παραμερίζουμε λίγο και προχωράμε. Ήθελα να τιμήσω λοιπόν τα προηγούμενα 12. Πώς υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ λογοτεχνίας και αθλητισμού? Φου! Όταν πρωτοξεκίνησα από μια πολύ μεγάλη ψυχική ανάγκη, δηλαδή η δουλειά μας έχει ένα μέρος λάμψης. Okay. Πάρα πολλά ταξίδια, πάρα πολλές αποστολές, εκατοντάδες όμως, 4-5 φορές στο γύρο της Ευρώπης, Αφρική, Ολυμπιακοί Αγώνες, Μουντιάλ, Champions League. Και μεγάλη ευθύνη βέβαια, έτσι, στο τι θα δεις και στο πώς θα το παρουσιάσεις στον κόσμο τελικά. Βεβαίως, και πολύ ενασχόληση και διάβασμα μετά. Και λοιπά. Αυτό είναι το καλό κομμάτι, θέλω να πω. Αλλά από εκεί πέρα, δεν είναι η λάμψη που νομίζει ο κόσμος. Βλέπει μια πολύ ωραία κυρία και λέει: βγαίνουμε στο γυαλί και έχεις λύσει λοιπόν, τα προβλήματά σου. Στο δικό μας το κομμάτι που είναι λίγο πιο αυστηρό, υπό την εξής έννοια. Είσαι μπροστά σε ξυλοδαρμούς, σε δακρυγόνα, σε συγκρούσεις των ΜΑΤ, σε συμπλοκές, σε κυνηγάνε, σε εκβιάζουν, σε απειλούνε, σου λένε πράγματα. Είναι ένα σκληρό κομμάτι. Δεν είναι αυτή η λάμψη που φαίνεται. Ξέρω εγώ όταν το Μέγκα πήρε το Champions League το 1994. Είχαμε εκπομπή δύο φορές τη εβδομάδα, Τρίτη Τετάρτη. Λοιπόν, τα κουστούμάκια μας, οι γραβατούλες μας, φανταστικά στούντιο, καλεσμένοι, μπλαμπεροί κλπ. Λέγανε οι άλλοι τυχεροί κλπ. Λοιπόν, δύο φορές τη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, φεύγαμε στις 4 το πρωί. Η εκπομπή τελειώνει στις 3. Να μαζέψεις κασέτες, πράγματα κλπ. Φεύγαμε στις 4. Στις 10 η ώρα το πρωί είμαστε πίσω. Για τέτοια τύχη μιλάμε. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ σκληρά πράγματα. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ναι. Το φαίνεστε είναι λίγο επιπόλαιο. Έχεις λοιπόν, έρθει αντιμέτωπος με σκληρές κριτικές και ενδεχομένως και να λογομαχήσεις με ανθρώπους επειδή τόλμησες και καλά έκανες να πεις την προσωπική σου άποψη πάνω σε έναν αγώνα. Προφανώς, προφανέστατα. Φαντάζομαι ότι έχεις περάσει και δύσκολα έτσι. Εκεί καταλήγουμε λοιπόν, γιατί όλα είναι ένας κρίκος που συνδέει τα υπόλοιπα. Λέω λοιπόν ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια σκληρών δοκιμασιών και αντιπαραθέσεων και σε ένα χώρο που δεν είναι και ο πλέον ευγενικός, δεν είναι εκκλησία, το ξέρουμε, okay. Σε ένα χώρο λοιπόν με σκληρά πράγματα, ήθελα κάτι να λιάνω ρε παιδί με την ψυχή μου, τα μέσα μου. Και ξεκίνησα δειλά να πάρω μια μικρή βαλκούρα να πάω σε άλλα νέρα πιο ήσυχα. Ξέρω, λόγω δεν το σκέφτηκε στο Αγιονόρος, ας πούμε. Πριν από 13 χρόνια. 13 χρόνια, 13 βιβλία. Λέω λοιπόν ότι εκεί όταν ξεκίνησα δειλά να κάνω τα πρώτα μου βήματα σε αυτό το χώρο, ήμουνα persona non grata, διότι ξαφνικά λέγανε «Έλα μωρέ τώρα αυτός». Λες και το κούτελό μου έγραφε «Penalty offside». Γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό που έκανες και γι' αυτό που κάνεις τώρα. Πολύ σκληρό αγώνα για να μπω σε έναν χώρο που είναι δύσκολος, διότι το αναγνωστικό κοινό είναι κυρίως γυναικείο. Οι άντρες δεν διαβάζουν, παιδί μου, ή δεν διαβάζουν τόσοι. Σε ένα λοιπόν γυναικείο αναγνωστικό κοινό, για να μπεις μέσα με μια στάμπα ο αθλητικός, λες και μπορεί κανένα λέξη, ήταν κάτι. Πολύ ευγενική η λέξη χρησιμοποίησες. Εγώ, σαν γυναίκα, θα έλεγα ο ποδοσφαιράκιας. Ναι. Για να μπω λοιπόν να πατήσω τα πόδια μου σε αυτή την πόρτα, σε αυτή την βαρκούλα, έδωσα σκληρές μάχες. Τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, μου έλεγε ο βιβλιοπόλης, για παράδειγμα, οποιοδήποτε μέρος, τι δουλειά έχει αλεπού στο παζάρι, εσύ βιβλίο. Και στεναχωριόμουν αρκετά και λέω, γαμώ το. Έχω κάνει σπουδές, έχω κάνει πράγματα. Εδώ γράφει πια βιβλίο και η Κουτζή Μαρία, να τα λέμε κι αυτά. Γιατί καλά, όχι εγώ. Τώρα πια όχι, γιατί έχει αλλάξει και ο χώρος, είναι πιο σκληρός, πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Το πιστεύεις αυτό? Εγώ γιατί έχω την αίσθηση ότι ακόμα υπάρχουν. Το θέμα δεν είναι ποιος γράφει το βιβλίο, το θέμα είναι τι έχεις να πεις, αν έχεις να πεις κάτι. Εγώ ακολούσα μία συνταγή που για μένα ήταν ιερό Ευαγγέλιο. Τι ξέρεις να κάνεις, φίλε μου? Ξέρεις να ψάχνεις, να ερευνάς. Είναι η δουλειά σου. Το έχεις κάνει πάρα πολλά χρόνια. Αφού λοιπόν ξέρεις να ψάχνεις, ψάξε. Και είπα στον εαυτό μου, γιατί προϋπήρξα αναγνώστης. Και επειδή είμαι ειλικρινής, μιλάω πάντα από την καρδιά μου, δεν έχω σημειώσεις και προσχέδια, μιλάω πάντα από καρδιάς. Είπα λοιπόν, θες να πας εκεί πέρα, έτσι. Αν είναι να κουράσεις τον κόσμο με ορισμένα πράγματα που διαβάζεις εσύ και σε κουράζουνε και αναρωτιέσαι. Όλοι έχουμε αναρωτηθεί σε βιβλία, σε έργα, πού το πάει ο ποιητής, τι θέλει να πει. Θέλει να μας πει. Για να δούμε, ρε παιδί μου, και στο τέλος αγανακτής και λέει πω, έφαγα τις ώρες μου κλπ. Λέω λοιπόν, ότι αφού θα μπω σε αυτό το πράγμα, θέλω να το κάνω έτσι που ο άλλος να μην με συχτηρήσει, να μην μετανιώσει που έδωσε τα 10 του ευρώ, να πάρει κάτι, να έχει μια ικανοποίηση κλπ. Άρα τι ξέρεις να κάνεις, να ψάχνεις. Και έμπαινα στα παπούτσια του εκάστοτε ήρωα.
πέρσι, για παράδειγμα, που ήταν το βιβλίο Το Σημάδι. Σκληρό βιβλίο με φυλακές. Mm-hmm. Κοιμήθηκα σε τρεις φυλακές της χώρας. Ήθελες να το κάνεις δικό σου, ήθελες να μπεις στο πετσί του ήρωα για να μπορέσεις να δώσεις και τη σωστή περιγραφή. Εάν εσύ χτυπά ξύλο, ήσουν φυλακισμένη πρώην και μου περιέγραφες ιστορίες. Δεν έχουν το ίδιο βάρος στη δική μου οπτική γωνία από το να κουμπίσω εγώ. Έχεις δίκιο. Και να δω το κελί, να δω τον προαβλισμό, να δω τις συνθήκες, να δω. Μα να βιώσεις και τα συναισθήματα μένοντας σε. Ακριβώς. Yeah. Άρα λοιπόν έτσι δουλεύω το εκάστοτε βιβλίο. Mm-hmm. Πέρσι ήταν Αυλώνας Διαβατά Θεσσαλονίκης, Κασαβέτη, Αγροτικές του Βόλου. Το ζούσες πολύ σκληρό πράγμα. Αλλά μετά οι σελίδες πέταγαν. Διότι έβλεπες. Έβαζες πράγματα. Οι σελίδες πέταγαν. Και μόνο που μου λες ότι κάθε χρόνο έγραψες και ένα βιβλίο. Ναι. Μπορείς να το φανταστείς αυτό όταν ξεκινούσες να γράψεις το πρώτο, ότι κάθε χρόνο θα έχεις υλικό στο μυαλό σου για να γράφεις βιβλία και να φτάσεις στα 13. Κοίταξε, γράφω βιωματικά. Γράφω πάντα βιωματικά. Τούτο δω, ας πούμε. Χρειάστηκε να πάθω μια τεράστια περιπέτεια υγείας με τα μάτια μου για να έρθει η αφορμή. Πριν πόσο καιρό? Ακριβώς ένα χρόνο πριν. Όταν είχε βγει το προηγούμενο βιβλίο. Κάποια μέρα ξύπνησα από κάποια ενόχληση στο μάτι, mm-hmm. από κάποιο μικρόβιο, από κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και μετά από λίγες μέρες, όταν ξυπνάω πια, είμαι τελείως τυφλός. Είναι μαύρο, δεν βλέπω τίποτα. Πανικοβάλλομαι, εννοείται, είμαι τελείως ανήμπορος. Στο νοσοκομείο μου είπαν ότι ήταν ένας αδενοϊός, τι μαθαίνει κανείς, ο οποίος, ας το πούμε απλά και λαϊκά και όχι επιστημονικά, έφαγε τις mm-hmm. κερατοειδείς και χάνω το φως μου. 17 μέρες στο σκοτάδι. Τα είδα όλα. Πίστεψα πρώτα απ' όλα ότι δεν θα επανέλθει το φως μου. Και εκεί, στις ατέλειωτες ώρες του σκοταδιού, συλλαμβάνω αυτή την ιστορία. Σκέπτομαι πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι μονίμως στο μαύρο. Αυτό ήθελα να πω. Μια ολόκληρη ζωή. Έτσι. Είτε γεννήθηκαν έτσι, είτε προέκυψαν στην πορεία της ζωής τους και δεν επανήλθαν. Και εκεί λοιπόν, αφού σκέφτηκα την ιστορία αυτή που είναι σημερινή, σύγχρονη, θα μπορούσε να συμβεί σε σένα, βέβαια, στον διπλανό μας. Αφού λοιπόν σκέφτομαι την ιστορία αυτή, αρχίζει αυτό που λένε η έρευνα, η δική μου, ο δικός μου τρόπος, my way. Χειρουργία, να συνομιλείς με ανθρώπους που μπαίναν στο χειρουργείο με προβλήματα τέτοια, παρών στο χειρουργείο, να μαζέψαμε τα κουταλάκια μια φορά, δεύτερη φορά, την τρίτη άντεξα και μετά βεβαίως έκανα την εκπαίδευση των τυφλών. Περπάτημα με τον μπαστούνι, καθημερινές δεξιότητες. Τυφλό σύστημα και τα σχετικά. Μπήκες σε αυτή τη διαδικασία. Πώς μαγειρεύεις, πώς ντύνεσαι, πώς ξέρεις ότι αυτό το παντελόνι πάει με αυτή την μπλούζα. Ένας ολόκληρος κόσμος, αδιανόητος κόσμος. Πώς πάει το μπλε με το άσπρο και πώς βρίσκεις το άσπρο με το μπλε. Αυτά είναι τα λιγότερα. Πώς περνάς απέναντι, πώς διαβάζεις. Πράγματα που ντρέπομαι πάρα πολύ. Ούτε καν τα φανταζόμουν, ούτε καν τα ήξερα και ντρέπομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ακολουθώντας λοιπόν την εκπαίδευση των τυφλών, είχα πια ένα υλικό που σπαρταράει. Και κυρίως είχα την συγκλονιστική τύχη να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους mm-hmm. που είναι δύο κατηγοριών. Οι εκγενετείς και οι νεοτυφλοθέντες που λένε, που τυφλώνονται από κάποιο ναι. συμβάν. Ο Χάρης, για παράδειγμα, που ήταν εκγενετής, με συγκλώνησε, τρελάθηκα γιατί μου λέει: δεν έχω δει ποτέ το πρόσωπο της μάνας μου. Κάνω έτσι για να δω πώς είναι η μάνα μου. Δεν έχω δει τη θάλασσα, τον ουρανό, τον ήλιο, το φεγγάρι, το καρπούζι, το πεπόνι, το δέντρο, το φύλλο. Δεν έχω δει ποτέ. Αλλά τίποτα. Σε ρωτάω κάτι μέσα από αυτή σου την εμπειρία και από αυτό το ταξίδι. Είναι πιο σοκαριστικό αυτό, εκεί είναι πιο πάω, σοκαριστικό για έναν άνθρωπο και χωρίς την ερώτησή σου. Χάνει την όρασή του από ένα σημείο και έπειτα. Για μένα, βιώνοντάς το στην επαφή μου με τους ανθρώπους ναι. αυτούς, σαφώς η πιο δύσκολη κατηγορία είναι οι νεοτυφλοθέντες. Η Μάρθα, η κοπέλα που με οδήγησε σε αυτό το βιβλίο και είναι η ηρωίδα του βιβλίου, όλη η ηρωίδα είναι αληθινή, mm-hmm. δεν υπάρχει τίποτα από το μυαλό μου. Η Μάρθα λοιπόν στα 28 της χρόνια, μόλις έχει κάνει μεταπτυχιακά στην Αγγλία και γυρίζει να ανοίξει τα φτερά της, να πετάξει, να μπει στη ζωή της, ας μην τρεπόμαστε τις λέξεις, ας μην τις φοβόμαστε, παθαίνει καρκίνο, μπαίνει στο χειρουργείο και ξυπνάει τυφλή για πάντα, mm-hmm. ετών 28. Έχοντας κερδίσει όμως το στίχημα με τη ζωή της. Ναι, αλλά φαντάζομαι. Είναι κάτι σου δίνει και κάτι σου παίρνει όλο. Φαντάζομαι όμως τις δυσκολίες. Ένα παιδί που ξεκινάει που τη ζωή του. Που είχε μάθει αλλιώς ναι, και τώρα καλείται να μάθει από το σκοτάδι. Το μηδέν. Λοιπόν, και αυτή η συγκλονιστική γυναίκα που σήμερα είναι 35, ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι εκπαιδεύτρια τυφλών πια. Και υποκλίνομαι καθημερινά και κάθε τηλέφωνο που της κάνω. Μου γράφει μηνύματα γραπτά
και μου λέει: Η ζωή είναι δώρο. Δέστε το κι εσείς που βλέπετε. Για την οποία την απαξιώνετε τελείως. Τα θεωρείτε όλα αυτονόητα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο, έτσι. Δηλαδή, σου λέω: Ξυπνάς μια μέρα και έχεις κάτι. Τίποτα αυτονόητο. Αυτονόητα είναι και. Αυτονόητο είναι το τρόπο που ζούσαμε. Όλα δεδομένα, αυτονόητα. Θα έχουμε το μισθό μας, τη δουλειά μας, τις παρέες μας, τη βόλτα μας. Δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Γι' αυτό από τότε άλλαξε τελείως η φιλοσοφία μου. Κάθε πρωί που ξυπνάω, κοιτάω τον ουρανό, λέω ευχαριστώ, ξεκινάω την ημέρα. Δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταλάβει και όσοι δεν το έχουν καταλάβει, κακώς θα πρέπει να το καταλάβουν. Επίσης, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη όλη αυτή η ιστορία του να το κάνεις τελικά βιωματικό όλο αυτό το οποίο μας παρουσιάζεις μέσα από τα βιβλία σου. Θέλει ειδικές άδειες για να μπεις, να διανεκτερεύσεις. Φυλακές θέλει. Θέλει γνωριμίες, θέλει πολύ τρέξιμο. Θέλει... Δεν είναι εύκολο. Είναι μία ολόκληρη. Σε βοήθησε η ιδιότητά σου και οι γνωριμίες όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη δουλειά σου. Αλήθεια δεν λέμε. Ναι. Μάλιστα, αφού λέμε λοιπόν αλήθεια, προφανώς. Η αναγνωρισιμότητά μου ή η εμπιστοσύνη που μου έδειχνε. Ναι. Γιατί το να πάει κάποιος και να πει ότι θέλω να δω αυτό. Και σκέσαι. Να του πούνε. Και ποιος είσαι και που πας και τι κάνεις. Διονύσης Αβόπουλος. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω. Και γονατίζω και το αίμα μου φιλώ. Λοιπόν, υπάρχουν δυσκολίες. Η αναγνωρισιμότητα με βοήθησε να ανοίξουν οι πόρτες, να υπάρξει μια εμπιστοσύνη. Θυμάμαι, ας πούμε, κάποια βιβλία πριν που έκανα τον Πορφυρό Κώδικα, που ήταν μια υπόθεση πολύ σοβαρή αρχαιοκαπηλείας στην Πάτμο. Όπου δεν είναι εύκολο να μπεις και να δεις πράγματα κλπ. Ούτε είναι εύκολο να μπεις στη διεύθυνση αρχαιοκαπηλείας. Mm-hmm. Ξέρανε ότι δεν πάω να κάνω κακό. Μου λέγανε ότι, ξέρεις, αυτό. Άστο καλύτερα, μην το ακουμπήσεις. Υπάρχουν λόγοι και δεν θα το ακουμπούσα. Θα σεβόμουν το off the record. Θα έκανα πράγματα που δεν θα είναι να τεινάξουν θέματα στον αέρα. Έχεις γράψει 13 βιβλία, από ό,τι κατάλαβα, με τελείως διαφορετικά θέματα μεταξύ τους. Που όλα, όλα, όλα. Πετούν δουλειά, έρευνα. Ο Μωίνος Σακελαρόπουλος, σαν συγγραφέας, πότε είναι ικανοποιημένος, πότε θα είναι ικανοποιημένος? Είμαι ικανοποιημένος στη διάρκεια της γραφής, όταν κλάψω. Όταν κλαίω γράφοντας, καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μια δύναμη. Άρα θα περάσει και προς τα έξω. Αυτό βέβαια είναι το μοναδικό βιβλίο από τα 13 που έκλαιγα συνέχεια. Όσο καιρό έγραφα, έκλαιγα συνέχεια. Ήταν πολύ δυνατή. Ήταν τόσο πολύ δυνατό αυτό το πράγμα σε έναν κόσμο άγνωστο. Να σας πω το εξής, το οποίο έχω ανάγκη να το πω. Είμαστε όλοι στη ζωή μας, στο μικρό κόσμο μας. Ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος παρακεί κλπ. Μέχρι να μπει η φωτιά στην αυλή μας. Όσο είναι στην αυλή του γείτονα, λες, εντάξει, μωρέ, θα περάσει, δεν είναι κάτι κλπ. Όταν η φωτιά μπει στην αυλή μας, τότε μπαίνουμε μπροστά και αφυπνιζόμαστε. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, οι τυφλοί, πολύ θα ήθελε το ανάλγητο κράτος που ήταν, είναι, θα είναι, γιατί αυτές είναι οι δομές του, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του. Με πολλά εισαγωγικά. Θα ήθελε αυτό το κράτος λοιπόν, ίσως και εμείς οι ίδιοι, να μην μπλέκονται στα πόδια μας αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου, να έχουν μια σπιναλόγκα, να τους βάλουμε μέσα, να μην ενοχλούν και την αισθητική μας, το οπτικό μας πεδίο κλπ. Ήτανε μέχρι το 1951 απαγορευμένη η εκπαίδευση των τυφλών. Τους απαγορευόταν η πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δηλαδή, τι, παίρνουμε ένα μπαστούνάκι, πάμε στην πλατεία με ένα ποτηράκι, παίζουμε ένα ακορντεόν, μας ρίχνουν δύο φραγκάκια για να ζητιανέψουμε. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Σε ελληνικές πόλεις δεν μπορείς να πας ούτε μέχρι την πλατεία. Και ήρθε ένας βασιλιάς το 1951 για να τους επιτρέψει την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τι παράγουμε δηλαδή. Άρα το δικαίωμα στη ζωή. Ναι, τι παράγουμε, αυτό θέλω να πω, ζητιανούς. Παράγουμε ζητιάνους ή παράγουμε ανθρώπους, μάλλον προκύπτουν άνθρωποι με προβλήματα που θέλουν να είναι αξιοπρεπείς, να εκπαιδευτούν, να δουλέψουν, να κάνουν ό,τι μπορούν και να μην είναι ζητιάνοι. Και αυτό με συγκλώνησε πάρα πολύ, γιατί πήγα στο κέντρο εκπαίδευσης αποκατάστασης τυφλών που είναι στην Αθήνα, στην Καλλιθέα. Το κτίριο, παιδιά, έγινε το 1911 από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Δεν έχει μπει μία δραχμή, ένα ευρώ, ένα σέντς, μία δεκάρα, ένα δολάριο, ένα μάρκο. Δεν έχει μπει τίποτα. Από λοιπόν, το κράτος. Μάλιστα. Από τότε. 1911 σου λέω, Αμπέντιο Μέλαθρο. Ποτέ δεν μπήκε από το κράτος. Και λες, ας πούμε, τι άνθρωποι είμαστε.
Και θέλαμε τους φίλους λοιπόν αυτό, ζητιανάκια σε μια γωνιά, κάτσε δύο ώρες μέσα, δύο φραγκάκια στο ποτηράκι σου και σήκω φίλε. Δεν βλέπει, αχ τον καημένο. Και ήταν πολύ μεγάλη ευτυχία μου που είδα αυτό το ΚΕΑ, το κέντρο εκπαίδευσης, διότι οι άνθρωποι είναι κανονικός ιερός ναός. Φαντάζεσαι παιδάκια 7 χρονών τυφλά να είναι στο πουθενά. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, τα εκπαιδεύουν, τους μαθαίνουν γράμματα, τους δείχνουν πώς είναι η αρκούδα. Λέμε η αρκούδα. Έχουν ανάγλυφα να καταλαβαίνουν και είναι η γραφή Μπράιγα αυτοί που έχουν οι τυφλοί. Με τις, έκανα την εκπαίδευση. Με τις κουκίδες. Τρομερά δύσκολη, διότι φαντάσου να κάνεις έτσι και να προσπαθείς να διαβάσεις μία λέξη. Μία πρόταση, μία παράγραφο, μία σελίδα, 100 σελίδες. Είναι τραγικά κουκίδα, δύσκολο. Κουκίδα-κουκίδα, έτσι. Κουκίδα-κουκίδα. Και γι' αυτό υποκλίνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους και μου άλλαξε όλη τη φιλοσοφία της ζωής μου. Ίσως να μπορούσε λοιπόν και αυτό το βιβλίο να κυκλοφορήσει και σε αυτή την γραφή. Έχει κυκλοφορήσει. Έχει κυκλοφορήσει. Έχει κυκλοφορήσει. Αυτό που κρατάς σε γραφή Μπράιγ είναι 8 μεγάλοι τόμοι. 8? 8 τόμοι. Είναι ένα προς 3,5 περίπου. Oh. Μία σελίδα. Κανονική είναι 3,5 σελίδες Μπράιλ. Είναι τρομερό και πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να είχαμε πολλά ημίωρα μπροστά μας, αλλά ξέρεις πώς είναι ο τηλεοπτικός χρόνος, καλύτερα από εμάς. Ξέρω, μια τριανταριά χρόνια. Εγώ θέλω λοιπόν, εμείς δεν είμαστε τόσα, μακάρι να φτάσουμε και δεν νομίζω να το προλάβουμε, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μία ερώτηση τελευταία με μία πολύ σύντομη απάντηση. Φαντάζομαι το ξέρεις. Καλύτερα από εμάς, ξαναλέω, ότι όλες αυτές οι ιστορίες που αποτυπώνεις στα βιβλία σου θα μπορούσαν κάλλιστα να σταθούν σαν τηλεοπτικές εκπομπές κοινωνικού περιεχομένου. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Δεν σε ενδιαφέρει η τηλεόραση. Μια χαρά με ενδιαφέρει, αλλά θέλω να πω ότι με το πέρασμα του χρόνου η τηλεόραση έκανε κάποια στιγμή πολύ ωραίες παραγωγές. Το νησί, για παράδειγμα. Ναι. Έλεγες, αυτό είναι κινηματογράφος. Δεν υπάρχουν χρήματα πια. Οι παραγωγές γίνονται. Οι τηλεοπτικές εννοώ, ας πούμε και σύριαλ και λοιπά, σε ένα στουντιάκι μέσα, να είμαστε εδώ όπως καλή ώρα εμείς, στον καναπέ να κάτσει η Μαρία, στον άλλο καναπέ να κάτσει ο Γιώργος και να κάνουν την οικογένεια, να φάνε σε αυτό το τραπέζι. Δεν υπάρχουν χρήματα πια. Επομένως. Σαν εκπομπή θα σε ενδιέφερε να πάρεις να κάνεις την έρευνά σου με μία κάμερα και να δείχνεις στον κόσμο πώς περνούν οι τυφλοί, πώς περνούν οι φυλακισμένοι, τι γίνεται. Ναι, απλώς δεν υπάρχει πρόσβαση εύκολα στην κάμερα. Δηλαδή η κάμερα δεν θα μπει στη φυλακή. Και γενικώς η κάμερα φοβίζει τον κόσμο. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπεις την κάμερα και λέει ο άλλος, τραβάτε, μην τραβάτε, θα σας πάω στην αστυνομία κλπ. Άρα έχει... εδώ έχεις την ελευθερία της πένας. Ναι. Και τη βοήθεια των ανθρώπων και τη φαντασία. Έτσι. Και διάφορα ζητήματα. Και το ταξίδι με τη βαρκούλα συνεχίζεται. Το επόμενο, το οποίο το δουλεύω τώρα αυτό το καιρό, σας το λέω για να ξαναπούμε ένα χρόνο μετά δηλαδή, θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναπούμε και πιο σύντομα, εμείς εδώ θα είμαστε. Ναι. Το επόμενο είναι Κρήτη. Ξεκινάμε με Μυριοκέφαλα και την Παναγιά. Ναι. Εκεί είναι ο τόπος που είναι ο ήρωας. Συνεχίζουμε με Χανιά, όπου δουλεύει εδώ ο κεντρικός ήρωας, στον κήπο. Έχουμε Ρέθυμνο και ένα πράγμα. Να δούμε πολλές εικόνες. Οπότε, αφού μιλάμε για ταξίδια, να σου ευχηθούμε να έχεις πάντα καλές θάλασσες. Είναι όλα τα βιβλία καλό ταξίδι. Να συνεχίσουν. Δεν ξέρω πού θες να φτάσουν τα βιβλία σου. Όπου φτάσουν όμως, καλό θα είναι. Έτσι. Ναι, δεν βάζω αριθμούς και στόχους και όρια. Μου αρέσει, το κάνω με την καρδιά μου, με την ψυχή μου. Και έτσι να συνεχίσει. Είναι να ψυχοθεραπεία. Είναι. Περνάω καλά, οκ. Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας παρουσιάσουμε τις δύο ταινίες αυτής της εβδομάδας, οι οποίες θα προβληθούν στο Μεγαπλέις. Γιατί και ο κινηματογράφος είναι τέχνη. Σε λίγα λεπτά.